Και ο λόγος για τον Θόδωρο Κάντα, τον πρώην προπονητή τερματοφυλάκων του Άρη και μέχρι πρότινος του Πανθρακικού, του οποίου η δουλειά αναγνωρίζεται διαρκώς και θα μας τα εξηγήσει και ο ίδιος και θα κάνουμε έτσι μια κουβέντα, αφού τον καλησπερίσουμε πρώτα. Θόδωρο, καλησπέρα, μου επιτρέψει τον ελληνικό. Ναι, καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές μας, Αλέξη. Ολοκλήρωσες τις υποχρεώσεις σου με τον Πανθρακικό. Δυστυχώς η χρονιά δεν είχε την κατάληξη που θα ήθελε η ομάδα της Κομωτινής, αλλά νομίζω ότι από νωρίς φαινόταν ότι από τη στιγμή που δεν υπήρχε και η δυνατότητα μεταγραφών ότι θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ακριβώς έτσι είναι, και το δυστύχημα για μας όσους συμμετείχαμε εκεί ήταν ότι παλέψαμε τελικά μέχρι τα Χριστούγεννα. Μετά από εκεί και πέρα νομίζω ότι όσο πέρναγαν οι μέρες και οι εβδομάδες, ήταν διεκπαιρετικό κυρίως το εγχείρημα που είχαμε μπροστά μας. Ναι. Αυτό βέβαια είναι σημεία των καιρών, βέβαια, Θόδωρε, γιατί συμβαίνει και πλέον και στην Super League και στην Football League κατά κόρον. Δηλαδή, ομάδες από τα μέσα της σεζόν, άλλες να εγκαταλείπουν εντελώς, όπως έγινε στο περσινό πρωτάθλημα, γιατί το έζησες και αυτό με την Νίκη Βόλου. Και άλλες να προσπαθούν με νύχια και με δόντια να βγάλουν την σεζόν μέχρι το φινάλε χωρίς ιδιαίτερους πόρους και χωρίς ιδιαίτερες φιλοδοξίες, κάτι που συνιστά τροποντινά και μια έλλειψη ανταγωνισμού και έναν, αν θέλετε, διαμορφώνει κάποιες ισορροπίες, γιατί άλλο να είναι μια ομάδα ενδιαφερόμενη και άλλο να τα έχει παρατήσει και τους τελευταίους 2-3 μήνες να παίζει απλά για την τιμή των όπλων. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Εγώ αυτό που θα συμπληρώσω βέβαια σε όλα αυτά που είπες, Αλέξη, είναι ότι πλέον το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πιάσει, θα έλεγα, τον πάτο σε ό,τι έχει με τα κοινά του, και μοιραία βέβαια οδηγούμαστε ότι θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι που αγαπούν και έχουν τις τύχες αυτού στα χέρια τους θα κοιτάξουν ίσως, αν θέλεις, καλύτερα από εδώ και πέρα, γιατί η αλήθεια είναι αυτή και ξεκάθαρη. Ομάδες οι οποίες διαφαίνεται ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, άλλες ή τα παρατάνε, και κυρίως τώρα αυτό αφορά τη Football League, αλλά και τη Super League, γιατί το βίωσα εγώ, όπως είπες, με την Νίκη Βόλου, έστω και σε αυτούς τους 2 μήνες, το γρήγορο πέρασμα, τα παρατάνε πάρα πολύ γρήγορα, και άλλες προσπαθούν να κρατήσουν την αξιοπρέπεια και τις πιο πολλές φορές αυτό δεν φτάνει. Και βέβαια όλο αυτό έχει άμεση επίπτωση, όλη αυτή η κατάσταση, και σε εσάς τους επαγγελματίες του χώρου, γιατί έχουν πέσει κατακόρυφα οι μισθοί. Θα τους χαρακτηρίσω, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, για τους περισσότερους πλέον μισθούς πείνας, γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι αρκετά πετσοκομμένοι, είναι και ότι δεν τους πληρώνεστε στην ώρα σας. Και λίγοι είναι πλέον και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αμείβονται πλουσιοπάροχα. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές πλέον παίρνουν ελάχιστα χρήματα και αυτά όποτε τα παίρνουν. Ναι, έχουν χωριστεί δυστυχώς σε 2 κατηγορίες, και μάλιστα η μία, η οποία είναι η προνομιούχη, θα έλεγαν ότι είναι και το μικρό ποσοστό, και μετά από εκεί πέρα ο καθένας μας, είτε είναι επαγγελματίας προπονητής είτε είναι αθλητής, κοιτάει στη διακριτική ευκαιρία ότι μπορεί να περισσώσει μέσα από αυτό και από το έργο του, θα έλεγα κυρίως, γιατί οι διαπραγματεύσεις πιο πολλές φορές δεν ισχύουν σε αυτά που συμφωνείς. Έτσι είναι. Ναι, ναι. Εσύ πάντως, παρά τις δύσκολες συγκυρίες φέτος στην Κομωτινή, στο δικό σου το κομμάτι που σε αφορά, της εκγύμνασης, της εκπαίδευσης των τερματοφυλάκων, νομίζω ότι έκανες μια ακόμη καλή χρονιά, και δεν το λέω για να ούτε να σε χαϊδέψω, απλά τα αποτελέσματα το λένε, γιατί οι τερματοφύλακες με τους οποίους συνεργάστηκες πήραν μεταγραφή. Ο Αθανασιάδης, από ό,τι ξέρουμε, έχει κλείσει τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Πασχαλάκης ήδη από το Γενάρη μετακόμισε και αυτό στα Γιάννενα, και υπάρχει και από πίσω και ένας μικρός ο Τζελέπης, ο οποίος είναι, πόσο είναι, 16-17 αυτός? Το 99, ναι, είναι 16 χρονών, στα 17. Ναι, ο οποίος και αυτός φαίνεται ότι έχει κάποιες προδιαγραφές, εάν δουλέψει φυσικά, να σταδιοδρομήσει και να κάνει καριέρα. Εντάξει, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο, ότι και για τον Τζελέπη ακούγονται, και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει κάτι, για το νεαρό της ηλικίας του και η αξία που έχει, συντελούν στο ότι θα γίνει κάτι. Υπάρχουν ιταλικές σιρήνες, το οποίο νομίζω στις επόμενες ημέρες ο Πανθρακικός θα ενδώσει, γιατί είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να βρει με οποιοδήποτε πόρους χρήματα. Ο Πασχαλάκης, όντως, Αλέξη, έφυγε νωρίς, πήγε στα Γιάννενα με μεταγραφή. Ο Αθανασιάδης και αυτός είχε υπογράψει από τα μέσα του Φεβρουαρίου
Νομίζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης έκανε μια πολύ έξυπνη και γρήγορη κίνηση, γιατί ο Γιώργος είναι μόλις 23 χρονών ο Αθανασιάδης. Έχει όλα τα στοιχεία να εξελιχθεί μαζί με 2-3 παιδιά που έχω εντοπίσει και να κάνει καριέρα και στην Ελλάδα, γιατί όχι και στο εξωτερικό. Ναι. Και από το σχεδόν από το πουθενά, για σένα δεν ήταν από το πουθενά, γιατί προφανώς δούλεψες μεθοδικά με αυτούς τους αθλητές. Προσέφερες εσύ με τη δουλειά σου στην διοίκηση του Πανθρακικού κάποια χρήματα που μπήκαν στο ταμείο. Πουλήθηκε ο Αθανασιάδης, πουλήθηκε ο Πασχαλάκης, δεν αποκλείεται να πουληθεί και ο Τζελέπης. Οπότε, μάνι-μάνι με τρεις τερματοφύλακες με τους οποίους συνεργάστηκες φέτος, ο Πανθρακικός βγήκε ωφελημένος. Ναι, οι αριθμοί αυτό το πράγμα λένε. Εγώ δεν θα ήθελα να ευλογήσω τα δικά μου τα γένια, αλλά ακριβώς με τη δική μου τη συμμετοχή θα έλεγα ότι η συγκυρία και αν θέλεις και η τύχη ήταν με το μέρος μου. Επομίζομαι και εγώ αυτό το μικρό σε εισαγωγικά κέρδος, γιατί εγώ φαίνομαι ξεκάθαρα από το έργο. Αν δηλαδή ο Πανθρακικός είχε πέσει και εμένα η καριέρα μου θα ήταν σίγουρα σε μια διαφορετική τροχιά. Όμως ωστόσο αυτά τα τρία παιδιά που συνεργάστηκα, αμή τι άλλο μου δίνουν κουράγιο και αν θέλεις και κάποια εύσημα να μπορέσω να συνεχίσω ένα project το οποίο τρέχει από το 2010. Τι μου έδωσε την ευκαιρία, Αλέξη, να σου πω ότι και στη Δοξαδράμα όταν πήγα στη διετία μου πουλήθηκε ο Ηλιάδης, τότε 16χρονος στον Ολυμπιακό. Μετέπειτα οι πιο πολλοί φίλοι και κυρίως του Άρη εδώ στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουν ότι το ίδιο πράγμα έγινε με το Σοκράτη το Διούδη. Ναι, και μετά από και πέρα έχω και τη σχολή την οποία αυτούσια και με, πώς να το πω, με περισσότερο μεράκι το πρόγραμμα αυτό τρέχω και από εκεί υπάρχουν κάποια δείγματα. Έχουμε ένα νεαρό, τον Αντώνη Στεριάκη, ο οποίος μεταπηδήσει δίπλα στη Βουλγαρία και στη Σλάβια Σόφιας. Πες μας λίγο για το Στεριάκη, γιατί ήταν στον Άρη το παιδί αυτό, έτσι δεν είναι? Και είναι τώρα πλέον στη Βουλγαρία. Πέρυσι τον είδαμε μάλιστα για ένα διάστημα στη Θεία Λαφιλώτα. Έπαιξε κόντρα στον Άρη στο μάτς του δεύτερου γύρου και από το καλοκαίρι έχει μετακομίσει στη Βουλγαρία. Και είναι πόσο, 16-17 και αυτός? Ναι, ο Στεριάκης έχει γίνει και αυτός 17 πριν ένα μήνα. Όντως πέρασε από τον Άρη. Ο Άρης, αν θέλεις, είχε προβλήματα που εκείνη την εποχή δεν κατέστη δυνατό να μπορέσει να δει όχι μόνο τον Στεριάκη, ίσως αν θέλεις και άλλα, γιατί παρακολουθώ τον Άρη. Να. Ο Άρης από εκείνη την εποχή έχει χάσει νομίζω ένα δύο ταλέντα τα οποία έχουν μεταπηδήσει, ο ένας νομίζω στον Πανετολικό αν δεν κάνω λάθος. Να. Και κάποιοι έχουν φύγει ίσως και στο εξωτερικό ακόμα αν δεν κάνω, από όσο μπορώ να θυμηθώ. Να. Αυτό εντάξει τώρα έχει να κάνει κυρίως με τη θέση και με τα προβλήματα που βρέθηκε ο Άρης. Να. Εγώ αυτό το παιδί είχα την συγκυρία να μου τον προτείνει ένας πολύ καλός φίλος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τον είδα και μετά από εκεί πέρα δεν θέλω να πω και παραπάνω πράγματα. Στο εγγύς μέλλον θα παρακολουθήσει ο κόσμος πόσο γρήγορα έχει τρέξει αυτό το παιδί και πόσο γρήγορα αν θέλεις ευκαιρία είναι να πούμε πώς τρέχουν τα προγράμματα κάποιων ομάδων. Να. Οι οποίοι επενδύουν όχι κυρίως μόνο σε νεαρά παιδιά ή σε ταλέντα, επενδύουν στο πρόγραμμα που έχουν βάλει, γιατί ο αυτοσκοπός τους, όταν δεν υπάρχει το χρήμα, είναι να παράγεις ταλέντο. Να. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Σωστά. Πάντως και είναι και κρίμα και για τον Άρη, γιατί προέρχεται και από μια οικογένεια Αριανών ο Στεριάκης. Και ο μπαμπάς χρόνια στο γήπεδο και ο ίδιος ο μικρός, ο Πετσιρικάς Αριανός είναι, δεν το έχει κρύψει ποτέ. Και δυστυχώς αυτό το παιδί λόγω των συγκυριών το έχασε ο Άρης και ενδεχομένως στην πορεία θα αποδειχθεί βέβαια. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Χάνει και την υπεραξία που ενδεχομένως θα δημιουργηθεί, γιατί μας λες ότι είναι ένα παιδί το οποίο το παρακολουθούν ήδη αρκετές ομάδες από το εξωτερικό και δεν αποκλείεται να το δούμε να παίζει και σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα τα επόμενα χρόνια. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, μια μικρή υπεραξία ο Άρης σίγουρα θα την πάρει, αλλά δεν θα πάρει αυτό που θα μπορούσε, αυτό που θα μπορούσε να αποκομίσει. Πάρει, ναι, αυτό που θα μπορούσε να αποκομίσει. Εντάξει, έτσι είναι. Καμιά φορά ξέρεις τα πράγματα ή η συγκυρία ή μια καλή διαχείριση των στιγμών, θα έλεγα, μας φτάνουν και μας οδηγούν να τρέχουμε αργότερα και να λέμε ρε γαμώτο, αυτός ήταν εδώ και πώς συνέβη. Ναι. Νομίζω ότι ο Άρης τώρα που χτίζεται θα φροντίσει λίγο καλύτερα τα πράγματα στο μέλλον. Για το Σοκράτη Διούδη που έκανε μια πολύ καλή χρονιά φέτος, νομίζω δεν αποτελεί έκπληξη για σένα γιατί τον ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εντάξει, από το μισό τη σεζόν και έπειτα
ήταν από τους καλύτερους τερματοφύλακες της κανονικής περίοδου ο Σωκράτης. Όχι, για μένα δεν είναι καθόλου έκπληξη. Συνεργάστηκα άλλωστε και 18 μήνες στον Άρη. Πάντα τον πίστευα και συνεχίζω να τον πιστεύω. Είναι πάρα πολύ νεαρός. Έχει χρόνια και ταλέντο μπροστά του. Έκανε έναν, θα έλεγα, αρκετά δυνατό δεύτερο γύρο και μαζί με τον Μπάρκα του Ατρομήτου και τον Αθανασιάδη που είχα εγώ στο Μανθρακικό, νομίζω ότι είναι τρία παιδιά νεαρά κυρίως, έτσι, γιατί υπήρξαν και άλλοι καλοί τερματοφύλακες φέτος στη Σούπερ Λίγκα, που τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσουν και την Ελλάδα και την εθνική ομάδα και γιατί όχι και ομάδες του εξωτερικού. Βλέπεις δηλαδή ότι αυτοί οι τρεις είναι αυτοί, τη δεδομένη στιγμή και λόγω ηλικίας ότι η καλύτερη φουρνιά των τερματοφυλάκων, δηλαδή οι νεότεροι. Ναι, είναι η καλύτερη φουρνιά και έχουν το προβάδισμα αυτή τη στιγμή, γιατί και οι τρεις, κυρίως ο Διούδης και ο Αθανασιάδης, έχουν και σεζόν στα χέρια τους, έχουν αρκετά παιχνίδια. Ο Μπάρκας είναι πολύ κοντά τους. Απλά εντάξει, το μόνο που μένει σε αυτό το παιδί είναι να κάνει μια δεύτερη σεζόν, γιατί τα παιχνίδια είναι τα πρώτα που έχει διανύσει Σούπερ Λίγκα, χωρίς να σημαίνει κάτι. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ, τον είναι αρκετές φορές και νομίζω ότι θα ξεχωρίσει και θα κάνει και μεταγραφή από αυτό το καλοκαίρι. Πες μου κάτι, το μικρό τον Ιακωβίδη που κάνει προπονήσεις με την πρώτη ομάδα του Άρη, τον έχεις δουλέψει καθόλου, τον θυμάσαι, τον είχες καθόλου? Ναι, είχαμε. Το Χρυσόστομο τον θυμάμαι από την εποχή του 12, όταν είχε δημιουργηθεί εκείνη τη χρονιά η Κίτρινη Ακαδημία με δική μου πρωτοβουλία και συνεργάτη τον Αντώνη τον Λιπιτσά. Ναι. Ο Ιάκωβος είχε δείξει τότε στοιχεία. Απλά ξέρεις τι γίνεται τώρα, Άλεξ. Εδώ είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα πω εντάχει το εξής. Ένας θερματοφύλακας για να βγει δεν φτάνει μόνο να έχει προσόντα. Μετά από εκεί και πέρα, άλλοι λένε τύχη. Τύχη για μένα δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο και σε οποιαδήποτε δουλειά. Υπάρχει μεθοδικότητα και εργατικότητα. Εάν εκεί πέρα πάνω το project το οποίο χτίζεις καταφέρεις να εισχωρεί σιγά σιγά κομμάτια, γιατί ο Ιάκωβος θα έπρεπε για μένα να έχει πάρει κάποιο χρόνο τα προηγούμενα, αν θέλεις, την προηγούμενη σεζόν κυρίως, έτσι. Θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι νεαρός και νομίζω ότι έχει το μέλλον. Από τη στιγμή που το αγαπάει και δεν παρατήσει την προσπάθειά του, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να δείξει πραγματικά αυτό που αξίζει. Ναι, για να δούμε ενδεχομένως μήπως ο Νίκος Αναστόπουλος του δώσει την ευκαιρία έστω στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με τον Εύρο Σουφλίου να παίξει και αυτός για να τον δούμε όπως έκανε με κάποιους άλλους την προηγούμενη αγωνιστική. Γενικά τον Άρη πάντα τον παρακολουθείς, πάντα τον ενημερώνεσαι. Εύκολα φέτος εξασφάλισε την άνοδο στη Football League. Λίγο πολύ το περιμέναμε με όλο αυτό το υλικό που μαζεύτηκε και με έναν έμπειρο προπονητή. Δύσκολα θα συνέβαινε κάτι διαφορετικό. Εντάξει, τώρα για τον Άρη όλα αυτά που συνέβησαν φέτος ήταν πολύ τέλεια. Το όνομα, το ρόστερ και θα έλεγα η πολύ μεγάλη συμβολή αυτού του ανθρώπου, του Νίκου του Αναστόπουλου, ο οποίος δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά, αλλά θα πρέπει να σταθούμε ότι είναι μια πολύ τέλεια να δουλεύει αυτός ο προπονητής στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πολλά μπράβο στον πρόεδρο που κατάφερε να τον πείσει για να τον φέρει στον Άρη και δικαιώνεται, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος αν μη τι άλλο έκτισε και θα συνεχίσει αυτή την πορεία, γιατί δεν σταματάει ο δρόμος του Άρη στην Β' Εθνική. Θα χρειαστεί έμπειρο προπονητή και το έχει καταφέρει ήδη με τον Νίκο τον Αναστόπουλο. Δηλαδή δεν θα μπει με λίγα λόγια στον προβληματισμό που μπορεί να έμπαινε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ανεβαίνοντας από τη ΓΑΜΑ στη Β' Εθνική. Ναι, καταλαβαίνω. Πατάει σε καλές βάσεις με λίγα λόγια ο Άρης. Και το σημαντικό είναι ότι έχει και μια βάση, έχει ένα κορμό παικτών. Τώρα αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που αφορά τον προπονητή, το ποιους θα επιλέξει και τι θα κάνει. Αλλά έχει και μια βάση από έμπειρους ποδοσφαιριστές με παραστάσεις που έχουν ξαναφορέσει και τη φανέλα του Άρη, στους οποίους μπορεί να στηριχθεί και να κάνει κάποιες απαραίτητες προσθήκες. Δεν χρειαστεί δηλαδή να αλλάξει ολόκληρη την ομάδα ο Άρης το καλοκαίρι, εφόσον εξασφαλίσει και το τυπικό με την αδειοδότησή του. Σε αυτό το κομμάτι αναφέρομαι για την επόμενη χρονιά. Εντάξει, εγώ το συγκεκριμένο προπονητή τον έχω βρει αντίπαλος από το 2008 που ήμουν στον Εθνικό. Εντάξει, ένας προπονητής που χωρίς πολλά πολλά πράγματα μπορεί να σου φέρει εις πέρας πολύ δύσκολες αποστολές. Νομίζω ότι όπως έρχονται αυτή τη στιγμή τα πράγματα για τον Άρη,
ο συγκεκριμένος άνθρωπος είμαι 100% σίγουρος ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο και είναι μια σφραγίδα για το μέλλον της ομάδος. Mm. Τώρα αυτό που μου είπες με την αδειοδότηση, δεν θέλω να πιστεύω ότι ο Άρης θα έχει προβλήματα. Το ποδόσφαιρο, το είχα πει και τη σεζόν 2012 που ήμουνα, που σώθηκε ο Άρης, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τον Άρη. Είναι απέτηση να είναι ο Άρης στην Super League και θα πρέπει να το δει με την δέουσα σημασία, χωρίς βέβαια να χαρίσει κάτι, αλλά τα πράγματα μιλάνε, Αλέξη, από μόνο τους για όσους μας παρακολουθούν. Είναι δίκαιο ο Άρης και αδειοδότηση να πάρει και να κάνει όλα αυτά που πρέπει για να δούμε επιτέλους πραγματικό ποδόσφαιρο. Και μου δίνεις ευκαιρία να πω, έρχεται η Λάρισα, πιθανό να ξαναέρθει όφη μετά από λίγο καιρό, ο Πας Γιάννενα δυνάμωσε, οι ομάδες της Αθήνας είναι αυτές που είναι, έτσι πλέον θα ανέβει και το επίπεδο του πρωταθλήματος, ναι. Το επίπεδο, και θα καλύψουμε και τα κενά του ξεκινήματος της συζήτησής μας που λέμε γιατί να είναι όλα τα πράγματα έτσι. Όταν ο κόσμος θα ξαναγυρίσει στο γήπεδο, θα υπάρχει δυνατό ποδόσφαιρο, τότε και οι επενδυτές που είναι από πίσω θα υποχρεωθούν να λειτουργήσουν τις ομάδες σε μια διαφορετική βάση. Mm-hmm. Για σένα πλέον από εδώ και πέρα, ποια είναι τα σχέδια? Εντάξει, έχεις την Ακαδημία σου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πόσα παιδιά αριθμεί πλέον. Έχουμε... Τι, χάσαμε την μπάλα? πολλά. Μπράβο. Πολλά. Μακάρι να έρθουν κι άλλα. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό, γιατί δείχνει ότι αγαπάνε τη θέση του τερματοφύλακα. Mm-hmm. Η Ελλάδα πάντοτε έβγαζε Έλληνες και η Θεσσαλονίκη, αν θέλεις, για μένα είχε και τα πρωτεία σε αυτό το πράγμα. Όντως. Ναι. Άρα θα συνεχίσει προφανώς αυτό το project, δεν πρόκειται να το σταματήσει. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη δουλειά σε ομάδα, θα πρέπει να είναι κάτι που, από όσο σε ξέρω και όλο, να τις αντιπροσωπεύει κιόλας για να εργαστείς. Ναι, κοίταξε, ακριβώς αυτό είναι. Είναι η πρώτη σεζόν μετά από πάρα πολλά χρόνια που έχω στα χέρια μου πάρα πολλά πράγματα να κάνω από ομάδες. Αλλά αυτό που είπες είναι και αυτό που με αντιπροσωπεύει. Εγώ δέχτηκα πριν 2 μήνες από μια μεγάλη ομάδα συνεργασία και δεν πήγα για ακριβώς αυτό το λόγο. Αν εγώ δεν βάλω σίγουρα συνεργασία με την ομάδα και με τον εκάστοτε προπονητή και πρόεδρο, αλλά αν δεν βάλω το στίγμα μου, δεν θα δουλέψω, Αλέξη. Προτιμώ να τρέχει αυτό το project της σχολής, ούτως ή άλλως τα σύνορα ανοιχτά, η Ευρώπη ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει, ίσως και να μείνω έξω αν χρειαστεί για κάποιο διάστημα. Μάλιστα. Δεν θα με πειράζει. Εντάξει, σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Πάντως, η δική σου δουλειά ήδη φαίνεται με αρκετούς από αυτούς τους τερματοφύλακες που αναφέραμε και που παίρνουν μεταγραφές, που κάνουν καλές εμφανίσεις, που ενδεχομένως να τους δούμε και στο εξωτερικό λίαν συντόμως. Και μακάρι να συνεχίσει την καλή δουλειά, γιατί εντάξει, και το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από καλούς τερματοφύλακες και η ομάδα μας, και κυρίως έχει ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι και το ξέρουν το αντικείμενο και μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσει πια επιτέλους και μια τροποντινά, επειδή δεν υπάρχει σχολή προπονητών τερματοφυλάκων, να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τουλάχιστον θα το κάνουν όσο πιο επαγγελματικά μπορούν για να βγαίνουν από εκεί καλοί τερματοφύλακες. Ναι, αυτό το τελευταίο τώρα που είπες, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια γίνεται ένας καλός συναγωνισμός μεταξύ μας, με τους επαγγελματίες, συναδέλφους στο κομμάτι αυτό της εγκύμνασης, και γι' αυτό άλλωστε είδες τα ονόματα που είπαμε πριν, μόνο τυχαίο δεν είναι το ότι αρχίζουν και βγαίνουν κάποια νέα παιδιά και προσελκύουν αγοραστική, πώς να το πω, δυνατότητα πώλησης, γιατί ακριβώς πατάνε, διαφέρονται, βγαίνουν στο εξωτερικό ή και στην Ελλάδα από την γίνονται κάποια σεμινάρια και προσπαθούν αυτό να το τρέξουν όσο πιο καλύτερα γίνεται. Να ευχηθώ, καλή επιτυχία στη σχολή και στη δουλειά, και σύντομα να σας ξαναδούμε και στους πάγκους, Θόδωρε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και σίγουρα θα τα ξαναπούμε και στους πάγκους θα είμαι, κύριε Σαββόβουλε. Να είσαι καλά, Θόδωρε, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.